Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ξεκινάει λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζετε, η 26η Αντρώτικα. Με βάση τα νούμερα που θα σας ανακοινώσουμε σήμερα, κυρίως ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκτιμούμε ότι θα είναι η καλύτερη Αντρώτικα από όλων των εποχών. Σας δίνω μερικά ειδικά στοιχεία. Έχουμε όσον αφορά τις συμμετοχές. Έχουμε πάνω από 1.500 εκθέτες, οι οποίοι καλύπτουν περισσότερα από 14.000 εταιρικά μέτρα. Λειτουργούν όλα τα μέτρα. Έχουμε δηλαδή μια ατμόσφαιρα που θα συνδυάζει με την ατμόσφαιρα της Γενικής. Επομένως, θεωρούμε ότι και όσον αφορά την επισκεψιμότητα, τα υπερβούμε τα προπέρσινα νούμερα του 2014. Αυτό δείχνει κατά την γνώμη μας ότι η αγροτική οικονομία έχει μετεσελιχθεί σε ένα βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό λέμε γενικά για τα νούμερα από 3,2% που συμμετείχε η αγροτική οικονομία το 10 στην ΑΕ. Το 14 συμμετέχει στο 3,8. Ότι η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει και επενδύει από ό,τι φαίνεται με βάση τους νέους αγρότες στην αγροτική οικονομία και δείγμα αυτής της σημαντικής εξέλιξης είναι ότι ελπίζουμε να ζήσουμε την καλύτερη αγρότικα όλων των εποχών. Η αγρότικα, θέλω να σας πω, είναι και η περισσότερο διεθνής έκθεση από την αγρότικα. Φέτος έχουμε γύρω στις 850 συμμετοχές από 41 χώρες. Πάνω μάλλον από 882 συμμετοχές από 41 χώρες, όταν το 14 εξέλιξε συμμετοχές ήταν 817. Μιλάμε δηλαδή για μια σαφώς διεθνή έκθεση και όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι από τις σημαντικότερες εκθέσεις του αγροτικού τομέα στην Ευρώπη. Στα πλαίσια λοιπόν της Αντρώτικα θα αναφέρουν οι επόμενοι αμυντές και κυρίως ο Διευθύνων Σύμβουλος. Γίνεται μια πολύ μεγάλη γκάμα συνεδρίων, σεμιναρίων και γεγονότων που ουσιαστικά αναδεικνύουν την Αντρώτικα σε ένα πολυγεγονός που είναι συγχρόνως εθεσιακό, συνεδριακό και θα έλεγα εκπαιδευτικό για τον αγροτικό κόσμο. Το Σαββατοκύριακο, όπως γνωρίζετε, θα έχουμε το 6ο συνέδριο της Αντρώτικα, στο οποίο από την γνωστή αμονή που έχουμε τις νέες τεχνολογίες θα παρουσιαστούν μάλλον το συνδυασμό των νέων τεχνολογιών με νέες καλλιέργειες από το πολιτικά. Και τα εγγένεια θα γίνουν την 5η στις 7 η ώρα στο συνεδριακό κέντρο Βελίδης από τον Αντρώτικο. Και νομίζω ότι, όπως είπα και στην αρχή, εμείς ελπίζουμε ότι θα είναι μια Αντρώτικα όπως πιστεύουμε ότι θα αξίζει με βάση τα δεδομένα και την δική μας και τη δική σας. Αυτό που θα ήθελα να πω κλείνοντας είναι, επειδή μας έχετε απευθύνει πολλές φορές το ερώτημα σε σχέση με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, θέλω να επαναλάβω για μια ακόμη φορά, όχι με οποία επανειλημμένα και εγώ και ο Διευθύνων, ότι οι αγρότες αγαπάνε την Αντρώτικα, την στηρίζουν και την συνδιοργανώνουν ουσιαστικά μαζί με τους αγρότες. Είναι μια κοινή έκθεση, δεν είναι της ΔΕΦΕΡΕΣΠΟ, είναι μια έκθεση του αγροτικού κόσμου. Άρα παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην οικονομία και στον αγροτικό τομέα, θεωρούμε ότι την Αντρώτικα θα την προστατεύσουν όλοι μας και θα γίνει αυτό το μεγάλο γεγονός που ελπίζουμε σε έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι στις 5 καλύτερες εκθέσεις της Ευρώπης. Νομίζω ότι φέτος θα είμαστε στην τρίτη θέση.
Δεύτερο. Εγώ τη συμμετοχών ξεπεράσαμε τις 1500. Ποτέ δεν είχατε τις συμμετοχές στο κομμάτι του ιδιωτικού. Ρεκόρ. Η πιο διεθνής αρκότητα. 41 χώρες συμμετέχουν στην 26η. Κάναμε ένα μεγάλο πρόγραμμα με πρόσκληση προηγούμενων επιστημών. Αυτό γιατί ναι, με ένα κομμάτι το οποίο μας στηρίζει πάρα πολύ τα εισαγόμενα ελληνικά μηχανήματα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, τα ελληνικά μηχανήματα. Από 30 χώρες λοιπόν, εκτός από τους κόστους ΠΑΕ, υπάρχουν πάρα πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω
όλους όσους στηρίζουν, αλλά καλή και σε άμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της Πανεπιστήμιας των Παραδείγματων Γλώσσων και βεβαίως θα πρέπει να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της ΕΛΕΞΠΑΔΕ που, όπως ξέρετε, μέρα νύχτα δίνει την ψυχή τους και θα κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο Βασίλειο του Σπύρου και στη Βάσο Μεδίκα, το σπίτι του Σπύρου. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο τον Κυριακήδη. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της ΕΑΜ, ο Σάββας ο Παλουξής, με την οποία σε ΕΑΜ, όπως είπε και ο Διευθύνος, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και σε ευχαριστούμε χρόνια τώρα για την συμμετοχή και την υποστήριξη στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Ο Σύνδεσμος Εισαγωγών Αντιπροσώπων Μηχανημάτων, ο ΣΕΑΜ, συμμετέχει δυναμικά στην υποστήριξη και αρμόδια με το σύνολο σχεδόν των μελών του, καταλαμβάνοντας περισσότερα από 12.000 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο είναι πάνω από το 1/3 του συνολικού εκθεσιακού χώρου. Πρόκειται για μια μαζική συμμετοχή, η οποία είναι κόντρα στις συνθήκες της οικονομίας και της αγοράς και έχει δημιουργηθεί μια εξαιρετικά δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται ο κλάδος μετά τους κεφαλαιακούς ελέγχους του περασμένου καλοκαιριού, αλλά και μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης στην Αθεσσαλονίκη. Το 2015 στο σύνολό ήταν μια δύσκολη χρονιά, με μια πτώση 18% στα μηχανήματα, στα ελληνικά μηχανήματα και ιδιαίτερα στους εγγυστήρες, ενώ και το 2016 προλήγεται ακόμη πιο δύσκολο, με τις προβλέψεις κατάνω λόγω για περαιτέρω μείωση που μάλιστα θα ξεπεράσει το 30%. Αν αυτό το ποσοστό θα είναι ακόμη μεγαλύτερο ή μικρότερο, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο ποσοστό από το Υπουργείο Οπτικής Ανάπτυξης και από τη συνέπεια που θα επιδείξει στην υλοποίηση, στο ξεκίνημα της υλοποίησης του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020. Εύλογα βέβαια θα αναρωτηθεί κανείς με τέτοιες κρισίμες προβλέψεις γιατί συμμετέχουμε στην αγορά. Τι προσδοκάμε. Συμμετέχουμε γιατί υπάρχουν καινούργια μηχανήματα τα οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε στην αγορά, άσχετα αν αυτή δείχνει συγκρατημένη. Συμμετέχουμε επίσης γιατί πρέπει να στηρίξουμε την αγροτικά που πλέον είναι θεσμός και τη θεωρούμε σαν ένα πολύτιμο εργαλείο στην πρόθεση της μηχανής. Και βεβαίως συμμετέχουμε γιατί έχουμε ανάγκη την επικοινωνία με τους πελάτες μας, τους αγρότες, πιστοί στο ραντεβού που δίνουμε μαζί τους κάθε δύο χρόνια σε αυτόν τον χώρο. Κακά τα ψέματα όμως, όσο καλή διάθεση και όρεξη και αν έχουμε, το οξυγόνο των επιχειρήσεων είναι οι πωλήσεις. Αν δεν έχουμε πωλήσεις και οι δυνάμεις μας θα εξαρτηθούν, αλλά και τα κουράγια μας θα τελειώσουν. Βέβαια δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να παραθέσουμε τα προβλήματα του κλάδου και τα παράπονα που έχουμε από την επίσημη πολιτεία. Μπροστά μας έχουμε την έκθεση και σε αυτήν πρέπει να επικεντρωθούμε. Τα μέλη μας κάνουν την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και ετοιμάζονται να παρουσιάσουν ό,τι πιο εξελιγμένο υπάρχει σήμερα στην ευρωβουλία των ελληνικών μηχανημάτων παγκοσμίως. Τα μηνύματα που έχουμε από τους συνεργάτες μας τελικά είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου, ενώ και τα στοιχεία που παρέθεσε η διοίκηση της έκθεσης του Ολίου είναι επίσης πάρα πολύ ενθαρρυντικά και δείχνουν μια επιτυχημένη έκθεση. Θα ήταν παράληψή μου να μην αναφερθώ στην άδεια τη συνεργασία που έχουμε με τη διοίκηση της έκθεσης, η οποία έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της αγρότητας τα τελευταία χρόνια. Φυσικά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και πιστεύω ότι μετά το τέλος της έκθεσης μαζί θα κάνουμε τον απολογισμό της και μεταφέροντας και τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις αλλά και τα παράπονα των μελών μας θα προσπαθήσουμε έγκαιρα η επόμενη να είναι καλή. Ο ΣΕΑΜ συμμετέχει ως φορέας στην έκθεση με ένα δικό του στάντ στο περίπτερο 15. Θα είμαστε εκεί για όσους θέλουν μια πιο λεπτομερή ενημέρωση για τα θέματα της αγοράς και της επιχείρησης. Εύχομαι καλή επιτυχία στην προσφυγή και ευχαριστώ κύριε Παλουξή.